το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιεί μια δράση διαζώσης νομικής πληροφόρησης όπως το αναφέρουμε εμείς. Τι γίνεται στην ουσία? Έρχονται ωφελούμενοι, έχει γίνει μια δημοσιοποίηση, έχουν κλειστεί ραντεβού 2 μέρες και σήμερα και αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ, όπου έχουμε καταγράψει στην ουσία το ασφαλιστικό τους βιογραφικό όταν αναφέρονται σε θέματα ασφαλιστικά ή αν είναι εργασιακό το θέμα που τους απασχολεί. Ταυτόχρονα, εξατομικευμένα μετά, τους πηγαίνουν στους 2 νομικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και τους δίνουν μια πρώτη εκτίμηση για το δικό τους εξατομικευμένο ερώτημα. Στη συνέχεια αυτά το ερώτημα καταγράφεται σε πλατφόρμα, το ξαναβλέπουν πάλι από την αρχή και τεκμηριωμένα δίνεται μια γραπτή πλέον απάντηση σε ένα διάστημα, ένα μισή μήνα, ώστε τι ισχύει. Είναι καθαρά βέβαια θέμα πληροφόρησης, δηλαδή το έντυπο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως, σε κάποια υπηρεσία ως αντικείμενο εγγράφου έτσι, επισήμου, είναι καθαρά θέμα πληροφόρησης. Υπάρχει ενδιαφέρον. Στα δύο αυτές μέρες, ήδη μέχρι τώρα έχουμε περίπου 105-106 καταγεγραμμένα ερωτήματα και για να τις δώσουν, να πάρουν τις πρώτες απαντήσεις από τους νομικούς μας συνεργάτες. Έχετε εικόνα τι είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους εργαζόμενους? Το περισσότερο είναι τα θέματα τα ασφαλιστικά ως επιτοπλίες, δηλαδή από τα 105 τα περισσότερα είναι ασφαλιστικά και αυτό που σας απασχολεί είναι πότε θα πάρω σύνταξη πλήρη ή μειωμένη. Απλώς θα ήθελα να πω ότι είναι μία από τις δράσεις η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία είτε με εργατικά κέντρα, είτε με τα κέντρα κοινότητας των Δήμων, είτε με σωματεία, είτε με σχολές εκπαίδευσης. Υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες δράσεις, όπως θα δείτε στο φυλάδι στο οποίο σας έχουμε δώσει, που αναφέρονται σε εργαστήρια τα οποία πραγματοποιούνται από τον σύμβουλό μας σε κάθε... Αυτή είναι μια δράση που γίνεται, η δράση μάλλον αυτή γίνεται όχι μόνο στο περιφερειακό παράρτημα, αλλά στο σύνολο των περιφερειακών παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα. Σε 13 περιφερειακά παραρτήματα που υπάρχει υποστήριξη και ταυτόχρονα επεκτείνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Το περιφερειακό παράδειγμα, το κεντρικό, είναι στο Ηράκλειο και βλέπετε ότι έχουμε πιάσει όλες τις περιφερειακές ενότητες. Από το 2013 πιλωτικά ξεκίνησε εδώ στην Κρήτη και μέχρι τώρα όσον αφορά τα ερωτήματα, τα απαντημένα δηλαδή, είναι πάνω από περίπου 3.000 ερωτήματα απαντημένα. Θα δείτε καλύτερα μέσα το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιείται. Παράλληλα γίνεται και συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο διαζώσεις στο Ηράκλειο, στα γραφεία μας, εξ αποστάσεως για κάποιους που δεν μπορούν να παρευρεθούν ή να έρθουν διαζώσεις στο παράρτημα, είτε με email, είτε με τηλέφωνο ή αξιοποιώντας και τα social media.